Ότι έχει το μουλτί. Στον αέρα. Ξέρετε. Παιδιά. Ξέρετε τι πληρώνω. Ένα αγαπημένο του βιβλίο σήμερα. Πώς με καταλάβει. Αυτό με την αλική, ζευγάκι. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε. Έλα με ζαχαράτο, παιδιά, γιατί. Πείτε μου, είναι μαγικό. Ναι, θέλω κι εγώ, ρε, τι θέλεις. Είναι μαγικό αυτό που έχει η Ελένη. Που μπορεί τους εχθρούς να τους κάνει φίλους στα τσακ. Άκου να δεις, αγάπη μου. Όταν είσαι η Ελένη Μενεγάκη και έχεις αυτή τη δύναμη. Φυσικά και τους εχθρούς τους κάνεις φίλους. Λίγο ρομαντική. Όχι, δεν μπορώ να είμαι σε αυτά τα πράγματα ρομαντική. Όπως λέει διότι όλοι πεθαίνουν να πάνε στην εκπομπή της Ελένης. Άστινα, σήμερα 3η 28 Ιουνίου θέλει να είναι ρομαντική. Μην τρελαθούμε τώρα. να σε συγκαμμένη. Δηλαδή... Δεν λέγεται σύγκαμα αυτό. Συγκαμμά, νομίζω ότι τα μπουτάκια σου εδώ ανάμεσα δεν το συγκαμμά. Δεν είναι και στο πρόσωπο. Όχι, γιατί μόνο στα μπουτάκια βάζουμε τάλκ. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τα παιδάκια. Από τα παιδάκια το ξέρω. Ναι. Καμένη σκέτο. Παιδιά, να σου πω κάτι. Πριν τώρα μπορεί να είσαι και συγκαμένη, αλλά δεν το ξέρω. Γιατί γελάω, αφού με τρολάρετε. Δεν έπρεπε να γελάσω τώρα, ήταν εις βάρος μου αυτό. Λοιπόν, να σας θυμίσω τι έλεγε. Να προχωρήσεις, να κάνεις, να το κάνει κουνιάκι, να πας μέχρι εκεί, το βίντεο εγώ και θα σου απαντήσουμε αν είσαι συγκαμένη. Δεν τρέπεσαι, μωρέ, τώρα. Δεν τρέπεσαι, κοριτσάκι, μεγαλώνεις να μου μιλάς έτσι, ολόκληρη γυναίκα. Εσύ είσαι ολόκληρη γυναίκα, εσύ που είσαι. Καλά, μισή γυναίκα. Μπελό. Ψυχή, μπελό. Παιδί. Λοιπόν, πάμε στην. Πόσες φορές είχε κάνει παράπονα ο Τάκης ο Ζαχαράτος. Αυτό το τελευταίο που είπε στον Πέτρο Κωστόπουλο. Με έχει απογοητεύσει η αλλαγή του χαρακτήρα της. Η έπαρση είναι νόσος. Και αν το καβαλήσει στο καλάμι, τότε πάει. Αν εμένα που με ξέρεις ξαφνικά με δεις σαν κάποιον άλλον, δεν θα κάνεις εμετό. Αυτό έπαθα με την Ελένη. Α. Θέλω την αισιοδοξία εγώ. Θέλω κέφια και χαρές, κόντρα στα προβλήματα. Πότε είχε πει αυτό πλέον. Ναι, πότε είναι η συνέντευξη αυτή. Στον Πέτρο Κωστόπουλο πότε μίλησε, πέρσι. Πέρσι ή πρόπερσι. Κάπου ναι. Αλλά... Πάντως θυμάμαι ότι κάθε φορά που έβγαινε και μίλαγε για την Ελένη, είχε και ένα παραπονάκι. Ότι είχε αλλάξει, ότι έχει κάνει, ότι έχει ράνει. Είδες, τώρα, είναι να δώσει καλέσει η Ελένη ξέρεις, πότε από πέρσι. Όταν ήρθε να κάνει κοντρόλ. Όχι. Όχι. Όταν. Πού ήταν καλεσμένο και πέρασε από το πλατό τη Ελένη. Σε ένα ψυγείο, Ελένη. Ήταν καλεσμένο στην. Και φιλήθηκαν και γαλιάστηκαν. Κωνσταντίνα. Στην Κωνσταντίνα ήταν καλεσμένο. Και η Κωνσταντίνα. Σε γραμμένο τη Κωνσταντίνα. Μπράβο, ναι. Σε γραμμένο τη Κωνσταντίνα και μόλι γράφτηκε ήταν η Ελένη που έλεγε ένα βιβλίο και λέει δεν μπορούσα να μιλήσω και φιλήθηκαν εκείνη τη στιγμή αγκαλιά. Και έσπασε ο πάγο. Είπε ότι αισθάνθηκε και τα πιχή παλμία, λέει και η μετά δεν το έβαλα στο μούλτι, δεν χώραγε. Τα συμπαλμίες. Και μετά ένα χρόνο. Ναι, τον κάλεσε. Τον κάλεσε. Μετά από 3-4 μήνες. Και τώρα. Δεν ξέρω. Και τον ρώτησε. Δεν σου λείψα. Γιατί εμένα μου λείψες πολύ. Και είπε αυτό και εμένα μου λείψες πάρα πολύ, Ελένη. Και ό,τι είπαμε. Ρώ και αλάτι. Έτσι είναι οι σχέσεις. Για να δοκιμάζονται οι σχέσεις. Να δοκιμάζουν, να πηγαίνουν μπροστά, να πηγαίνουμε. Και ορίστε, εξελίχθηκε. Ναι, αλλά βίντεο μάνετ. Όπως ο σκρίπτα. Οκ, μας τον έκαψε τον εγκέφαλο κανονικά. Λοιπόν, ναι και έτσι τα ξαναβρήκανε και ήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γιατί και μία αγωνία ως και δύο μπορώ να σου πω την είχαμε για το αν θα ξαναμιλήσουν αυτά τα δύο παιδιά ή όχι. Και μ' άρεσε που έγινε τόσο ζεστά. Φίλοι όταν αγκαλιάζονται, συγκινήθηκαν. Μήπως αυτό θα έπρεπε τώρα, φαντάζομαι ότι θα έχει σκάσει η Χατζηβασιλείου. Διότι δεν επιτρέπεται να έχει αυτή την εκπομπάρα μέσα στο κανάλι. Και εσύ να πηγαίνεις αυτοβούλος να τα φτιάχνεις με την Ελένη Μενεγάκη. Δεν πρέπει, αυτό έχει πάρει απόφαση, χρυσέ μου. Μα άνθρωπε. Και εγώ λέω που το πάει η γυναίκα, ναι. Τώρα σε βρήκα. Δεν πρέπει, αφού το ξέρεις το παιχνίδι της δημοσιότητας, δεν πρέπει να πάρεις τηλέφωνο το Βικάκι, τη Βικάρα. Να στείλεις ένα ωραίο πακέτο στην Ελένη, τη Μενεγάκη, και να έχεις 2-1 και να κάνει 70% τηλεθέαση. Θα νευριάσει η Ελένη. Γιατί? Γιατί θα γίνουν τα δεδομένα τηλεθέαση σε άλλη εκπομπή. Και... Σιγά, δεν έχει τέτοια ανάγκη. Ομοκάναλι είναι. Δεν έχει θέμα. Ομοσταυλί που λέω και εγώ. Εγώ, παιδιά, από αυτό πάντως κράτησα άλλο πράγμα και μου λύθηκε απορία ετών. Μου λύθηκε απορία ετών. Δηλαδή, αυτοί οι πετρελαιάδες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που έρχονται κάθε χρόνο στη Μύκονο. Τώρα αντιλαμβάνομαι γιατί τα κορίτσια που τους κάνουν παρέα είναι τα πιο φτηνά call girls όλη τη Ευρώπη. Ήταν το Ζαχαρά του κειμένου, παιδιά, με τον Λαμπαναρίκη. Τον ερωτεύτηκε. Ο Εμμύρη τον ερωτεύτηκε. Εμένα άτσερα τον έχει δει. Στέφανε, δεν μπορεί να με προσβάλλει έτσι. Θα με πει σε μένα φτηνή. Είπα εγώ. Παιδί μου, ήταν το Ζαχαρά του κειμένου. Καλά έκανε, κλαιό μου, γιατί εγώ μέχρι το τέλο. Αυτό τι είναι τώρα. Κράνο. Εξώδικο. Με τέτοια ταχύτητα. Όλα να τα περιμένω. Έλα. Είναι και ασορτή.